να το πει αυτό και να μην το κάνει, αλλά να το πει ρε παιδί μου, είναι ψαγμένο. Ναι. Ότι εγώ όταν συνθέτω. Με ναι, φεγουστά... βάζει και μια φωτογραφία έτσι. Ναι. ναι. Ένα, πίε... ένα landscape ωραίο δεν είσαι μέσα, λε εκεί είχα πάει <laughs> που ναι. γράψα του στίχου. Είσαι green box, κάνει ένα. Ωραία. Όχι, δεν πάμε στι εξοχέ. Όχι, είχε, δεν είναι αυτό, φυσικά. Ε, αλλά δεν είμαστε και μια θεματική μπάντα. Δηλαδή δεν γράφουμε όπω για παράδειγμα αντίστοιχε μπάντε γνωστέ, heavy metal ή manowar, δεν γράφουμε για του πολέμου. Δεν γράφουμε όπω για παράδειγμα κάποιε άλλε μπάντε γράφουν για φανταστικά σενάρια ή επιστημονική φαντασία. Ή, γράφουμε κυρίω θα ήθελα. Νομίζω μάλλον γράφουμε για την, για την καθημερινότητα. Νομίζω ε, βιώνοντας βιώνοντα την καθημερινότητα και προβληματιζόμενοι από το τι βιώνουμε, γράφουμε νομίζω γύρω από αυτό. Αλλά έχουμε γράψει και στίχου ε, για επιστημονική φαντασία. Στο δίσκο αυτό, το The Eyes of Hades που ακούσαμε. Έχουμε γράψει στιχούς για τη μυθολογία, κομψη κομψά, όπω είναι στο Odyssey που ακούσαμε. Εκεί υπάρχει Γενικούς... και ένα ελληνικό στίχο, ε, τον Υπενθέα. Τον υπενθέ, ναι. Ε, <laughs> γράφουμε γενικώ ε, για πολλά πράγματα. Στο Δεν είμαστε... επόμενο album που ετοιμάζεται πάνω κάτω τα κομμάτια έχουν να κάνουν με τι. Ίδια πράγματα. Ίδια πράγματα. Δεν, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Ο τρίτος δίσκος, ευλιστούμε να βγει σε ένα χρόνο, έχουμε τελειώσει τις προπαραγωγές και τώρα μέσα στο καλοκαίρι αρχίζουμε έχω γραφεί στην Πάνων, λογικά. Ε, λένε για τα πάντα και για όλα. Πάλι το ίδιο πράγμα, δεν έχουμε... Στον πρώτο δίσκο είχα, είχαμε θεματολογία. Το πρώτο δίσκο ήταν ο Διεύωρης, ήταν concept. Και ουσιαστικά είχε να κάνει με ένα story, το οποίο γράφτηκε πρώτα και πάνω εκεί πατήσανε οι στίχοι των κομματιών και να κάνει με έναν πρωταγωνιστή και έναν ήρωα, το Steven Towers. Και οπότε όλα μας τα κομμάτια του πρώτου δίσκου μιλάγανε για τη ζωή του και τα καμώματα αυτού του πρωταγωνιστή. Στο δεύτερο, στο Πολυσλάμπη και στο τρίτο, γράφουμε για διάφορα πράγματα. Αυτό που κάνουμε όμως σαν μπάντα και το έχουμε δηλώσει αρκετές φορές, δεν το έχουμε πει εδώ, θα το πω, είναι η ιστορία του Στίβεν να συνεχίζεται σε κάθε δίσκο μας. Δηλαδή, κάναμε... Άρα έχει μια συνέχεια. Ναι, η ιστορία αυτό έχει μια συνέχεια και σκεφτόμαστε κιόλας, έχουμε προχωρήσει δύο-τρία κεφάλαια συγγραφή να το κάνουμε κάποιο είδου βιβλίο την ιστορία του Στίβεν. Θα δούμε τώρα κατά πόσο και θα το πετύχουμε αυτό και πώ θα το πετύχουμε αυτό. Ελληνικά ή το σκέφτεστε. Όχι, είναι αγγλικά, στα αγγλικά. Είναι στα, είναι στα, αγγλικά, ναι. Ε, Συνεχίζοντα, δηλαδή, δηλαδή, στο πρώτο CD, mm. στο The Ever -Tower", υπάρχει κανονικά η ιστορία που περιλαμβάνεται, το κομμάτι τη που περιλαμβάνεται στο πρώτο CD, σαν βιβλίο. Χωρί ε, ε, ε ρίμες και. Ε, ε, σε, δηλαδή με στοιχουργική ε, σχέση. Ε, στο πολisyllabic, το πολisyllabic thoughts, το κομμάτι που υπάρχει ε, και ενδεχομένω να το ακούσουμε, είναι η συνέχεια του Steven Towers μετά από το, όλο τον δίσκο, τον πρώτο. Στο τρίτο που πάμε να βγάλουμε, έχουμε πάλι ένα κομμάτι το οποίο συνεχίζει. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι ο Steven ε, υπάρχει και θα υπάρχει σε ένα κομμάτι, δύο κομμάτια μέσα από κάθε δουλειά που κυκλοφορούμε. Σαν ένα κοινό παρονομαστή, λοιπόν, κάτω από κάθε δουλειά. Ναι, 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 ναι. ναι. Πάμε να ακούσουμε yeah. λοιπόν το πολisyllabic thoughts.